και τι υπεγράφει, κύριε Παντελή, ίσως στην ψηφιακή αυτή εποχή να μπουν και αυτές οι ανακοινώσεις, οι ανακλήσεις, να μας έρχονται ως push και στα κινητά μας, αναλόγως του αυτοκινήτου που οδηγούμε. Λοιπόν, κύριε Παντελή, λέγαμε, βεβαίως θα πω εγώ τώρα ότι πέρασαν 16 μήνες από τότε που αναδείξαμε αυτό το ζήτημα, έτσι ώστε να γίνουν αυτά που έπρεπε να γίνουν εξ αρχής, ένας τρόπος ενημέρωσης των πολιτών, των ιδιοκτήτων οχημάτων, ότι το όχημά τους είναι σε ανάκληση. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στο σήμερα, είναι αυτό το θέμα λοιπόν, και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθηθούμε πρώτα από το σπίτι μας. Βεβαίως υπάρχει υποχρέωση από την αντιπροσωπεία να ενημερώνει, σωστά, για ανακλήση. Όταν είμαστε σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, για έγκριση τύπου ευρωπαϊκή, ούτως ή άλλως έπρεπε η εδώ διανομής να ενημερώνουν. Ακριβώς. Η διαδικασία που ίσχυε το προηγούμενο διάστημα συνεχίζει να ισχύει. Δηλαδή η υποχρέωση των διανομέων να ενημερώνουν τους πολίτες στην περίπτωση που ένα όχημα υπόκειται σε ανάκληση υπάρχει και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται. Αυτό που έγινε χθες με την ανάρτηση που έγινε στη σελίδα των οδικών μεταφορών είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα μέσω πληροφορίας με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων να ενημερωθεί ο κόσμος σε σχέση με τα ερωτήματα που έβαζε το τελευταίο διάστημα, ναι, για το κατά πόσο οι ανακλήσεις είναι σημαντικές, τι ισχύει για ένα όχημα που εγγράφηκε καινούργιο στην Κύπρο, τι ισχύει για όχημα που εγγράφηκε μεταχειρισμένο στην Κύπρο και έχει έρθει από το Ηνωμένο Βασίλειο, τι ισχύει αν έχει έρθει από τρίτη χώρα. Επιπρόσθετα τούτου, η λέξη έχουμε ζητήσει και μας έχουν σταλεί οι σύνδεσμοι αναζήτησης πληροφορίας από την κυπριακή αγορά, από τους διανομούς του κατασκευαστή, όπου αυτοί υπήρχαν και τους συγκεντρώσαμε στο σελίδα μας για να υπάρχουν μαζεμένοι, να διευκολυθεί, ναι, ο κόσμος στην αναζήτησή του. Και έτσι όπως θα λέτε, κύριε Παντελή, με τη βοήθεια, ναι, του Διευθυντή Παραγωγής μου, θα βλέπουμε έτσι και την ιστοσελίδα ακριβώς τι έχετε εκεί που πάμε. Βασικά βάζουμε τμήμα οδικών μεταφορών και στην μηχανή αναζήτησης μας βγάζει την ιστοσελίδα σας. Δεξιά ακριβώς θα δούμε έτσι έντονα ανακλήσεις με κόκκινο. Θα πατήσουμε εκεί και μετά ξεκινάμε. Ανακλήσεις είναι σημαντικές, μας λέτε ότι είναι βεβαίως. Το όχημά μου, ναι, έχει εγγραφεί καινούριο στην Κύπρο. Καλύπτεται δηλαδή από Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου. Πώς μπορώ να ελέγξω εάν υπόκειται σε ανάκληση? Το όχημά μου έχει εγγραφεί μεταχειρισμένο στην Κύπρο και ήταν προηγουμένως εγγεγραμμένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα επίσης καλύπτεται από Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου. Πώς μπορώ να ελέγξω επίσης αν υπόκειται σε ανάκληση? Το έχω φέρει το όχημά μου μεταχειρισμένο, ήταν προηγουμένως εγγεγραμμένο σε Ιαπωνία, Αυστραλία. Σε κάθε περίπτωση, μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορώ να ελέγξω αν υπόκειται σε ανάκληση? Και να το ξεκινήσουμε από εκεί που λέμε, πώς ξέρω το δικό μου αυτοκίνητο τώρα, πέραν από τις υποχρεώσεις των διανομένων εδώ στη χώρα μας, αν είναι έτσι, τα έχουν αγοράσει από εκεί απευθείας, κύριε Παντελή? Που θα έπρεπε ούτως ή άλλως, εδώ ελέγχονται όμως και οι διανομής, αν έχω πάρει το δικό μου το αυτοκίνητο από εδώ και αν ήταν σε ανάκληση και δεν με κάλεσαν ακόμη. Να πούμε ότι, ναι, να πούμε ότι στην περίπτωση που ένα όχημα έχει αγοραστεί από την Κύπρο, είναι υποχρέωση του διανομέα να, όταν λαμβάνει την πληροφόρηση από τον κατασκευαστή του, ότι από τον κατασκευαστή του οποίου τα οχήματα διανέμει, ότι τα οχήματα υπόκειται σε ανάκληση, να ακολουθούν την καθορισμένη διαδικασία που είναι να λαμβάνουν από το τμήμα οδικών μεταφορών τη στοιχεία επικοινωνίας και να επικοινωνούν με τους ιδιοκτήτες για να παρουσιάσουν τα οχήματα να γίνει η επιδιόρθωση. Ναι. Τώρα αυτό το έκαναν, κύριε Παντελή? Όταν αναδείξαμε αυτό το θέμα εδώ στον Αλφα τον Ιούλιο του 2023, δεν είχε κανένας υπόψη του τίποτα. Καμία επιστολή δεν πήγε από καμιά εταιρεία, τίποτα. Όταν αναδείξαμε το θέμα και τον τρόπο θανάτου του Κυριάκου του Όξινου, λίγο πήραν έτσι, αγχώθηκαν. Για τα δέοντα, λέω, για τους διανομής εδώ, τις υποχρεώσεις που είχαν με αυτοκίνητα που πουλούσαν εδώ, με έγκριση τύπου ευρωπαϊκή. Σήμερα, ξέρετε αν λειτουργεί αυτό, πώς επιστολές έγιναν, η ανάκληση, πώς ενημερώνουν, αν ενημερώνουν σωστά τους και να επικοινωνούν και να λένε, αρχικά ξεκίνησε μετά από την γνωστοποίηση του θέματος και από την εκπομπή, κάποιες επιστολές τύπου πρέπει να ανακληθεί ο αερόσακος. Άμα πούμε του άλλου όμως ότι μπορεί να εκραγεί και να σας σκοτώσει, ενώ ο λόγος που υπάρχει είναι να σας σώζει τη ζωή, νομίζω ότι όλοι θα έτρεχαν. Ξεκινάω με το πρώτο βήμα τότε. Ναι.
Να απαντήσω και να πω ότι στο τμήμα οδικών μεταφορών υπήρχε επικοινωνία για να λάβουν τα στοιχεία επικοινωνίας από τις εταιρείες για να αποστείλουν την ενημέρωση στους ιδιοκτήτες. Ναι. Σε σχέση με το περιστατικό, το θλιβερό περιστατικό με το θάνατο του Κυριάκου του Οξύνου, γνωρίζετε ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα για να εξεταστούν οι τυχόν ευθύνες. Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα ήταν σωστό να μπούμε στη συζήτηση. Όχι, δεν λέω γι' αυτό, κύριε Παντελή. Ντάξει. Λέω πριν και μετά από αυτό. Μετά την ποινική διαδικασία, οι ευθύνες όλων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ερχόμαστε στο σήμερα τώρα και λέμε ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Αυτά σας έστειλαν όλοι οι διανομής του κατασκευαστή, οι αντιπρόσωποι όπως τους λέμε εδώ στην Κύπρο, κάποιο σύνδεσμο. Έστειλαν αυτοί που είχα διαθέσιμο. Κάποιοι από τους διανομείς του κατασκευαστή επικοινώνησαν μαζί μας και μας είπαν ότι δεν διαθέτουν αυτόν τον τρόπο αναζήτησης και κάποιοι μας είπαν ότι έχουν επικοινωνήσει με τους κατασκευαστές και ετοιμάζουν σχετικό σύνδεσμο για να μας το στείλουν. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει νεότερη πληροφόρηση, εμείς θα την παραθέτουμε στη σελίδα μας για να διευκολυνθεί ο κόσμος. Αντιλαμβάνεστε ότι η συγκεκριμένη πληροφόρηση υπήρχε στο διαδίκτυο. Αυτό που κάναμε ήταν να τη συλλέξουμε για να την βάλουμε σε ένα σημείο. Στη σελίδα μας για να διευκολύνουμε τον κόσμο. Ναι, θα έρθω και στις υποχρεώσεις του ΤΟΜ. Όμως αυτά που βλέπουμε, έλα Μαρίνο μου ξανά να δούμε αυτό μετά από τις ερωταπαντήσεις. Έχετε σε σειρά, είναι νομίζω σε αριθμό 6-7. 6 η διανομής και λέτε δίπλα ή έχει σύνδεσμο ή μπορεί να έχει σύνδεσμο που αναφέρεται μόνο στους τα κάτω και εδώ μπορεί να δούνε από μόνοι τους αν και εφόσον δεν ξέρω πώς μπορεί να το ελέγξουν, δεν παραπέμπει, δηλαδή βάζει το VIN number, το οποίο θα πούμε τι είναι τώρα γιατί θα κάνουμε την άσκηση. Σε κάποιους απλά μπορεί να πάλι να τρέξεις τύπου RAPEX εκεί και πρέπει να δεις ακριβώς το όχημά σου, την κατασκευή, αυτά που πάλι είναι δύσκολο για κάποιον από μόνος του να το πράξει. Οι πλήστες σελίδες είναι με τον τύπο να καταχωρηθεί ο αριθμός πλαισίου για να βγάλει αποτέλεσμα βάση που έχει. Στα πλήστα που δίνεται λέει ότι δίνεται λίστα με επηρεαζόμενα μοντέλα και ημερομηνίες κατασκευής. Δεν υπάρχει σε κάποια να δοθεί δυνατότητα για VIN number. Έτσι όπως το βλέπω εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Παντελή, ελάτε να το κάνουμε. Εγώ το έχω κάνει παρεπτόντως πριν να γίνει. Το κάνω συχνά, πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές, ότι τα αυτοκίνητα είναι συνεχείς οι ανακλήσεις. Έτσι. Μπορεί να είναι από μια. Λέγαμε και πριν διακόψουμε για να πάμε στο προεδρικό, ότι η ΤΑΚΑΤ αυτή η εταιρεία που προμήθευε σχεδόν όλες τις αντιπροσωπείες με αερόσακους, που ήταν και ελαττωματική, έκλεισε το 18-19, κύριε Παντελή. Άρα έχει σημασία να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τους ελαττωματικούς αερόσακους αυτής της μάρκας, δεν πρέπει να ανησυχούν όσοι αγόρασαν καινούργια αυτοκίνητα από το 19 και μετά. Σωστά. Να μου επιτρέψετε να πω όμως ότι ανακλήσεις που αφορούν αεροσακούς υπάρχουν και για άλλους κατασκευαστές αεροσακών. Ναι. Επιπρόσθετα, να πούμε ότι οι ανακλήσεις αφορούν και άλλα εξαρτήματα οχημάτων, ναι, που επίσης υπό προϋποθέσεις ενδεχομένως να δημιουργούν κίνδυνο από τη χρήση του οχήματος. Άρα, να πούμε ότι σωστά επισημάνατε ότι η ανακλήση είναι μια συνεχής διαδικασία. Ένα όχημα μπορεί να υπόκειται σε ανάκληση για παραπάνω από μια επιδιόρθωση. Ναι. Οπότε, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν κατά πόσο το όχημα τους υπόκειται σε ανάκληση και πρέπει να ανταποκρίνονται στην επικοινωνία που λαμβάνουν από τις εταιρείες για να το παρουσιάσουν. Η επικοινωνία, να γίνει επιδιόρθωση. Να πούμε εδώ όμως να επισημάνουμε ότι είναι σημαντικό η στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών η βάση του τμήματος μεταφορών στο μηχανογραφικό του σύστημα να είναι επικαιροποιημένα. Ναι. Γι' αυτό καλούμε τους πολίτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. Είναι αυτό που είναι στην ίδια ιστοσελίδα, να πούμε. Εκείνη η ανακοίνωση λέτε κιόλας πατήστε εδώ για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Να ξέρουμε ποιοι είστε, έτσι σε ποιον ανήκει τώρα το όχημα, τι άλλο χρειάζεται, κύριε Παντελή. Έτσι ώστε να είναι εσείς όταν ζητάτε κάτι, να το βρίσκετε πλέον. Να μπορεί να αποκαθίσταται η επικοινωνία. Δηλαδή, αν τα στοιχεία επικοινωνίας είναι λαθασμένα και αποταθούν κοντά μας οι εταιρείες με μια λίστα οχημάτων για να τους δώσουμε τα ιδιοκτήτες τα στοιχεία επικοινωνίας, εάν είναι λαθασμένα, δεν θα μπορέσουν να τους βρουν.
Οπότε δεν θα μπορέσω να λάβω γνώση. Ναι. Αν εμείς στείλουμε SMS, ναι. Αν εμείς στείλουμε SMS για οχήματα που έχουν ανάκληση με πρόθεση να ενημερώσουμε τους ιδιοκτήτες ότι το όχημα σας έχει ανάκληση και θα ειδοποιηθείτε για από την εταιρεία για να κάνετε την επιδιόρθωση. Αν δεν υπάρχει τηλέφωνο καταχωρημένο κινητό ή αν είναι λαθασμένο, ναι. Δεν θα μπορέσουν να λάβουν την ενημέρωση. Άρα κάντε και αυτό σας στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται η διαδικασία. Θα την κάνουμε τώρα. Θα πάμε εκεί που λέει στο πρώτο που είναι ο Χαρίλαος Πυλακούτας, που αφορά ο κατασκευαστής, εδώ λέει είναι BMW, meaning και Rolls-Royce. Αυτό είναι παγκόσμιο ο σύνδεσμος και αφορά όλα τα οχήματα που σας προανέφερα παγκοσμίως και αντιλαμβάνομαι ότι δεν αφορά μόνο του Τακάντα. Είναι γενικά αν υπάρχει ανοιχτή ανάκληση για αυτά τα οχήματα. Λοιπόν, μπαίνουμε στην σελίδα που λέει στον σύνδεσμο. Θα το κάνω και εγώ τώρα με το δικό μου το V-Number που είπαμε ότι αυτό το εντοπίζουμε στο Κοτσάνι, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Και λοιπόν, στον ανεμοχθόρακα και στο πλαίσιο. Αλλά ο πιο εύκολος τρόπος να είναι το πιστοποιητικό εγγραφής. Μάλιστα, λοιπόν. Βάζω το δικό μου το... Τώρα ένα λεπτό να δούμε γιατί και έχουμε ένα λίγο πρόβλημα εδώ. Στο πώς μπαίνει. Το V-Number. Σε κάθε περίπτωση να δω αν το έχω από πριν που το είχα βάλει. Δώστε μου ένα λεπτό. Το V-Number, εμένα μου βγάζει με πράσινο ότι δεν υπόκειται σε καμία ανάκληση το δικό μου το αυτοκίνητο. Γιατί με πράσινο. Διότι εγώ στο μεταξύ μπήκα από μόνη μου κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο. Συνεχώς το κάνω αυτό. Σας λέω από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι σήμερα συνταχτά χρονικά διαστήματα. Η ανάκληση για το δικό μου το αυτοκίνητο ήταν του περασμένου Σεπτεμβρίου τέλος. Οπότε, στις πολλές φορές που αναδεικνύουμε το θέμα, έκανα την έρευνα και μου λέει ότι το αυτοκίνητο είναι υπόκειται σε ανάκληση. Έτσι, μάλιστα. Για τον αερόσακο Τακάντα, που τώρα να πούμε το πρόβλημα είναι στον αερόσακο του οδηγού που εντοπίζεται. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν. Αυτό εξαρτάται από το κάθε κατασκευαστή που έχει τοποθετήσει τον αερόσακο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και εντοπίζω εκεί το πρόβλημα. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν τον αντιπρόσωπο, Παρασκευή ήταν, και λέω γεια σας, το αυτοκίνητό μου φαίνεται να έχει πρόβλημα με τον αερόσακο. Μου λένε αφήστε το τηλέφωνο σας, θα σας πάρει κάποιος λειτουργός, κάποιος από το τμήμα το συγκεκριμένο. Με πήραν, μου είπαν πρέπει να έρθετε εδώ για να το διαπιστώσουμε αν συμβαίνει αυτό. Έβαλαν το κλειδί μου πάνω σε ένα μηχάνημα έτσι, και μου είπαν ότι αν το τιμόνι, ελάτε έξω να δούμε το αυτοκίνητο, έχει αυτό το σχήμα ο αερόσακος, πρέπει να αλλάξει. Και αυτό συνέβη, είχε τον αερόσακο, τον ελαττωματικό. Πάμε ξανά πίσω να δούμε αν υπάρχει σε στόκ ο αερόσακος. Τελικά υπήρχε και σε 20 λεπτά άλλαξα. Άρα εγώ για αυτή την ανάκληση δεν πρέπει να έχω έγνοια πλέον, διότι τον άλλαξα. Αλλά μπορεί, μου είπανε, κάτι άλλο να προκύψει. Άρα να έχω έννοια. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Ακριβώς. Σε μια διαδικασία τέτοια που είναι το αυτοκίνητο τύπου έγκρισης ευρωπαϊκής, έτσι. Το πρόβλημα μας όμως εδώ, που θα πάμε και παρακάτω σε άλλες εταιρείες και θα μας πούν, δεν καλύπτουν και δεν έχουν διευθύνσεις. Μου στέλνουν τώρα τηλεθεατές να μπω σε ένα σύνδεσμο στην Ιαπωνία, να δω πώς θα τα βάλουμε. Κάποια είναι, δεν έχουν καν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και Google Translate για να εξηγηθούμε με την ιστοσελίδα. Όλα αυτά για να δούμε στη συνέχεια τι, κύριε Παντελή, άμα οι διανομής λένε ότι δεν έχουμε την ευθύνη αυτών που έρχονται από τρίτες χώρες. Πεςτε ότι το εντοπίζω, το αυτοκίνητο μου έχει φέρει λατσοματικό εξάρτημα, δει τον αερόσακο αυτό. Τι κάνω μετά, πού αποτείνομαι? Αποτείνεστε στον διανομέα του κατασκευαστή για να υλοποιήσει την ανάκληση. Ναι. Αναφέρουμε στις ερωτήσεις απαντήσεις που αναρτήσαμε, ναι, ότι αν το όχημα είναι από τρίτη χώρα και ενδιαφέρεται κάποιος να δει κατά πόσο υπάρχει η ανάκληση, παραθέτουμε μεν ιστοσελίδες από φορείς τρίτων χωρών ως ένα τρόπο πρώτης αναζήτησης, ως μια πηγή πρώτης αναζήτησης, με την επιφύλαξη ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και να πιστοποιήσουμε το περιεχόμενο της αναζήτησης. Ναι. Και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποταθεί στο διανομέα του κατασκευαστή για να πάρει τελική απάντηση, και στην περίπτωση που το όχημα υπόκειται σε ανάκληση, ο κατασκευαστής του οχήματος έχει την ευθύνη της επιδιόρθωσης, και η επιδιόρθωση μπορεί να γίνει σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο του κατασκευαστή στην Κύπρο, που στην περίπτωση της Κύπρου είναι η διανομή του κατασκευαστή. Ή αν ορίσουν ήδη άλλα εξουσιοδοτημένα συνεργεία ή ο κατασκευαστής άλλα εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Σήμερα εξουσιοδοτημένα συνεργεία
είναι η κανόνα η διανομή του κατασκευαστή. Άρα αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει κάποιος λοιπόν, να υλοποιήσει. Λοιπόν, μπήκα να το δείξουμε ξανά αυτό που μπήκαμε τώρα. Είναι για τα BMW Mini και Rolls Royce, που είναι ο σύνδεσμος, είναι παγκόσμιος. Είναι αυτό, έβαλα το VIN number μου, ελέγχω το όχημα και μου λέει δεν υπάρχει ανοιχτή έτσι ανάκληση ή θέμα ασφάλειας για οποιοδήποτε τώρα. Γι' αυτό το αυτοκίνητο. Και δεν υπάρχει, διότι στο μεταξύ ενημέρωσαν ότι έχω αλλάξει και τον αερόσακο, προφανώς. Ακριβώς. Λοιπόν, όμως τώρα, μια κυρία μας παίρνει και λέει ότι έχει εντοπίσει ότι έχει ο αερόσακος της πρόβλημα. Είναι όμως SAP και λέει ότι η εταιρεία αυτή δεν υπάρχει στην Κύπρο πλέον. Τι να κάνει? Αυτές είναι οι δύσκολες περιπτώσεις. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος στην Κύπρο να την καλύψει, πρέπει να αναζητήσει πληροφόρηση σε άλλες πηγές στο εξωτερικό, αν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφόρηση που να καλύπτει, που να αναδίδεται για αυτό το όχημα, για να δει τι μπορεί να πράξει. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, δεν είναι εύκολη απάντηση, γιατί η γνώση για ανακλήσεις, είτε αερόσακων είτε άλλων εξαρτημάτων, είναι στον κατασκευαστή. Ναι. Ο κατασκευαστής από τη στιγμή που έχει, αν δεν υπάρχει στην Κύπρο εξουδημένος διανομέας, θα πρέπει να αποταθούμε στο εξωτερικό, στον κατασκευαστή. Αν έχει κλείσει και στο εξωτερικό κατασκευαστή, που υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, που οι εταιρείες στο εξωτερικό έχουν κλείσει, θα πρέπει να αναζητηθεί πληροφόρηση. Αν η πληροφόρηση το θέμα είναι που ότι είχαν... Η πληροφόρηση υπάρχει, κύριε Παντελή, ότι έχει πρόβλημα ο αερόσακος. Το πρόβλημα η συνέχεια είναι, διότι με τον έναν τον άλλον τρόπο οι πολίτες που ανησυχούν το πράττουν ήδη από μόνοι τους. Και σας λέω, έχουν απευθυνθεί μέχρι και στην Ιαπωνία και έχουν εντοπίσει. Η συνέχεια ποια είναι, ποιος τους τον αλλάζει τον αερόσακο και πότε? Αυτό είναι ένα από τα θέματα που εξετάζουμε σε αυτήν την αγγελία. Διότι είδατε και την απάντηση έτσι του ΣΕΜΙΟ για αυτά τα ζητήματα που ήταν έτσι έντονη χθες, μετά και από την χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής, ότι δεν όλα αυτά που έχετε σκεφτεί και οι προθέσεις σας δεν μπορούν να υλοποιηθούν, δεν είναι αρμόδιοι και αφήνονται στο απειρόβλητο τους αγωγείς, τους εμπόρους, αυτούς που έχουν μάντρες, δεν ξέρω τι, που τα φέρνουν μεταχειρισμένα. Κυρία Σάβα, γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Το θέμα που αναφέρετε με το παράδειγμα προηγουμένως είναι τη χάνη διερεύνησης, μελέτης, να δούμε πώς μπορεί να τύχει χειρισμού. Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Ναι. Από τη στιγμή που για τα οχήματα που υπάρχει ο διανομέας, αυτός είναι ο αρμόδιος να κάνει σωστά την επιδιόρθωση. Ναι. Άρα δεν υπάρχει, πρέπει να δούμε πώς θα τύχει χειρισμού αυτή η περίπτωση. Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του ΣΕΜΙΟ, αντιλαμβάνεστε ότι ο κάθε φορέας, ο κάθε σύνδεσμος δικαιούται να τοποθετηθεί επί του θέματος, εφόσον έχει γνώση ή εμπλοκή, να πει την άποψή του και θα συνεχίσουμε παρακάτω. Το θέμα είναι όλοι μαζί, με τις ευθύνες που τρέχουν και θα δούμε ποιοι θα τις αναλάβουν ή ποιοι θα τις εντοπίσουν και θα δούμε πώς θα συνεχίσει αυτό και από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και για εκείνο που έπρεπε να κάνει σε σχέση με αυτά που έρχονται, που πληρώνουν το δασμό τους, τον έλεγχό τους, τον πρόσθετο υποτίθεται έλεγχο που έπρεπε να γίνεται και δεν γινόταν. Όλα αυτά, κύριε Παντελή, είναι το ένα του κομμάτι. Τώρα μιλάμε για το σήμερα. Ότι εκεί έξω είναι χιλιάδες αυτοκίνητα και λέγαμε πριν για το να ανανεωθούν τα στοιχεία σε ένα μηχανογραφικό που αντιλαμβάνομαι είναι και τεχνολογίας με το που ξεκίνησε το τμήμα. Δεν ξέρω. Για να πατάτε ένα κουμπί να ξέρουμε. Σήμερα ξέρετε πόσα είναι τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες? Σε αριθμό, όχι ποσοστό. Πόσα είναι? Τον ακριβή αριθμό δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή του προχείρου, αλλά έτσι επί του γενικότερου τα τελευταία χρόνια περισσότερες από τις μισές εγγραφές κατέτος είναι εισαγόμενα, είναι μεταχειρισμένα οχήματα και περίπου τα μισά από αυτά, δηλαδή περίπου το 25 με 30% των συνολικών εγγραφών είναι από τρίτες χώρες. Είναι από τρίτες χώρες. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός. Ναι. Και είναι που τα φέρνουν οι εισαγωγείς αυτών των οχημάτων και οι ευθύνες όμως όλες τώρα τις βάζουμε στους αντιπροσώπους, στους επίσημους, στους διανομείς, χωρίς οι άλλοι να κάνουν τίποτα. Δεν έπρεπε να έχουν και αυτοί κάποιες υποχρεώσεις? Κύριε Σάβα, επειδή το θέμα για το αυτό... Εντάξει, είναι και πολιτικό και επειδή συζητείτε, κύριε Παντελή, έχετε επειδή δίκιο. Επειδή το θέμα συζητείτε, απλώς να πούμε, να επισημάνουμε ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι ανεξάρτητα αν ένα όχημα εγγράφηκε καινούργιο ή μεταχειρισμένο στην Κύπρο, αν υπάρχει ανάκληση και πρέπει να γίνει η επιδιόρθωση, ο κατασκευαστής, αυτός, η εταιρεία που κατασκεύασε το όχημα, εξουσιοδοτεί και επιτρέπει να γίνει η επιδιόρθωση από συγκεκριμένο φορέα. Καλύπτοντας τα έξοδα, ποιος θα καλύψει, ο κατασκευαστής? Ο κατασκευαστής. Ναι, μάλιστα. Ο κατασκευαστής. Άρα, ποιος είναι ο συγκεκριμένος φορέας? Αυτός που είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή. Μάλιστα.
Άρα αυτού οθέντος σε ό,τι αφορά την επισκευή και την κάλυψη του κόστους αποκατάστασης της ανάκλησης, είναι ο κατασκευαστής μέσω του εξουσιοδοτημένου φορέα που έχει στην Κύπρο, του διανομέα του που έχει στην Κύπρο, όπως αλλιώς πέστε. Μάλιστα. Το. Άρα αυτό και είμαστε εκεί σημείο. Που τώρα είναι, ξέρουμε, έχουμε αυτό όλους, είναι. Πλην έναν δύο-τρεις περιπτώσεις που είπαμε τώρα με τα ΣΑΠΟ, δεν υπάρχει κάποιος στην Κύπρο τώρα, δεν υπάρχει αντιπρόσωπος. Ναι. Αυτή, τώρα η κυρία που πήρε τι θα κάνει, θα το αφήσει εκεί και θα πάρει άλλο αυτοκίνητο. Είναι ένα θέμα. Ναι. Είπαμε προηγουμένως ότι είναι σημείο που πρέπει να διερευνούμε το πώς ναι, ναι. Το και το τι πρέπει να γίνει. Άρα κύριε Παντελή, τώρα ότι... είμαστε στο σημείο να μάθουν όλοι τάχιστα με όποιο τρόπο αν το αυτοκίνητο σου φέρει τον τακάτα. Και να πούμε ότι και στη ζώνη και κάπου αλλού μπορεί να λέει ότι είναι τακάτα. Δεν σημαίνει ότι και όλοι τα τακάτα είναι ατυχηματικοί επί του παρόντος μέχρι να αποδειχθεί. Ναι, αλλά ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση το ψάχνουν, διερευνούν, απευθύνοντας την αντιπροσωπεία. Η αντιπροσωπεία έχει την υποχρέωση και για έλεγχο δεν ξέρω, αφαιρέθηκε αυτό το κόστος, θα το υπομείνει. Νομίζετε το κράτος ποιος του ελέγχου αυτό που χρεώνουν κάποιοι. Το θέμα του κόστους δεν αντιχε χειρισμού για την ώρα. Είναι γι' αυτό θέμα το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με θέματα εμπορικών πρακτικών και δεν είναι θέμα που είναι εύκολο να τη χειρισμό από το κοινωνικό μεταφορό. Δεν τη χάνει χειρισμού από το κοινωνικό μεταφορό το θέμα του κόστους. Όμως, για να καταλήξουμε, είναι σημαντικό ο πολίτης να γνωρίζει αν το όχημα του έχει ανακλήσεις γενικότερα. Όχι μόνο αεροσακούς. Γενικότερα. Μπορεί ένα όχημα να έχει ανακλήσεις στα φρένα. Μπορεί σε οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι έχει, το όχημα του έχει ανακλήσεις και πρέπει να γίνονται οι επιδιορθώσεις των ανακλήσεων. Μάλιστα. Ο τρόπος για να γνωρίζει ο πολίτης είναι να λαμβάνει πληροφόρηση μέσω στην περίπτωση των οχημάτων που υπάρχει η οδός πληροφόρησης σήμερα που γράφτηκα στην Κύπρο μέσω των διανομέων του κατασκευαστή. Πρέπει να ενημερώσει, να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του. Και εξετάζουμε τους τρόπους ενημέρωσης για κύριε Παντελή, και το άλλο που θα θέλαμε να εξετάσετε είναι να απαντάτε τα τηλέφωνα, γιατί τα περισσότερα μηνύματα που παίρνω είναι ότι όλες αυτές τις απορίες που τώρα έτσι απαντιούνται, δεν απαντά κανένα στο τόμ για να βρουν έτσι. Κυρία Σάβα, έχουμε τηλεφωνικό κέντρο το οποίο λαμβάνει κλίση, αλλά αντιλαμβάνεστε αυτές τις μέρες με όλη αυτή την επικαιρότητα που έχει γίνει. Είναι μεγάλος ο όγκος των κλήσεων, οπότε καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παντελή, σας χαιρετώ. Λοιπόν, να είστε καλά.